Γεια σας! Είμαι όρθια γιατί θέλω να σας δείξω αυτή την μπλούζα που είναι μέσα στο χολ αυτό που πήρα από το ΣΥΝ. Σήμερα έχουμε πολλά και διάφορα, τη έχω αγοράσει και σε περίοδο του δεκαήμερου των εκπτώσεων αυτών που έχει τώρα και σε όλα αυτά που χρειάστηκε να πάρω μετά το Πάσχα, γιατί ορισμένα πράγματα είναι και δι σπιτιού που θα πάω στην Κεφαλονιά για τα σπίτια που νοικιάζω. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το haul. Πάμε να ξεκινήσουμε και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like, θα με βοηθήσει πολύ και να πατάτε και το κουδουνάκι. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν, δεν μπορώ να σας τα δείξω όλα, θα σας δείξω ορισμένες από αυτά, δεν είναι από το Jumbo, είναι από το Youth. Έπρεπε να αγοράσω να συμπληρώσω κάποιες πετσέτες και πήρα διάφορα σχέδια, μικρές, σε διάφορες ποιότητες, γιατί δεν τα βρίσκα όλα ίδια, μικρές αρκετές, προσώπου δηλαδή, και ορισμένες μπάνιου, όλες άσπρες, πολύ μαλακές και πολύ φλάφι και πολύ ωραίες. Όλες αυτές τις πήρα από το Youth. Πήρα γύρω στις 10 μεγάλες πετσέτες, 10 μικρές προσώπου, μπορεί να είναι και παραπάνω, και σε διάφορες όπως έχω πει ποιότητες, λίγο πιο, βλέπετε έχει και το σχεδιάκι εδώ, το ανάγλυφο. Όλες αυτές τις πήρα γύρω στα 200 ευρώ, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ οικονομικές, γιατί έψαξα και είδα. Ουσιαστικά είναι και ο τρόπος που τις κλαίνεις και πώς τις χειρίζεις τις πετσέτες για να μπορέσουν να διατηρηθεί. Φυσικά καλύτερα πλένεις το πλυντήριο με το τελικό σου πλυντήριο με μαλακτικό, αλλά εγώ στα σπίτια μου στην Κεφαλονιά δεν έχω καθαρίστρια, δηλαδή για να βάζουμε το πλυντήριο. Το πλυντήριο είναι μέσα στα σπίτια, έχω μάλλον καθαρίστρια, αλλά δεν μπορεί η καθαρίστρια να πηγαίνει να τα πλένει στο δικό της και να τα σιδερώνει. Μάλλον δεν με σύμφερε αυτό το πράγμα και το έχω σε δώσει εξαιρετικά πλυντήρια που πρέπει να μαρκάρω ποιες είναι οι ηλικίες μου. Τέλος πάντων, και προσπαθώ να είναι όσο πιο ανώδυνα και πιο καθαρά γίνεται. Και δυστυχώς και λόγω ποιότητας νερού στην Κεφαλονιά δεν διατηρούνται πάντοτε ίδιες, χαλάνε λίγο παραπάνω, είναι παραπάνω το αλάτι. Αλλά τέλος πάντων, αυτές τις πετσέτες πήρα σε διάφορα σχέδια. Αξίζει αν χρειάζεται και στις πετσέτες. Οι πετσέτες του Youth είναι καταπληκτικές. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλι. Συνεχίζω. Το Πάσχα τα πήρα. Πήρα αυτά τα μποτάκια, τα έχω χωρέσει, δεν σας κρύβω. Πήρα αυτά τα μποτάκια, τα Converse. Τα άσπρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα δίσολα, με βολεύουν, είναι τέλεια. Αυτά τα μποτάκια τα πήρα, έψαξα στο Σπρούς και τα βρήκα, και τα βρήκα από το My Sneaker, και από 80 κάτι που κάνανε, εγώ τα πήρα 70 ευρώ. Αυτά τα μποτάκια τα Converse. Κάνω και τις ατασταλίες μου, δεν μπορώ να πω, τα κάνω όλα. Συνεχίζω με πράγματα που πήρα λίγο πριν από το δεκαήμερο των εκπτώσεων, αλλά εγώ το πήρα με το δεκαήμερο των εκπτώσεων, γιατί τα έχει η προσφορά. Πήρα αυτό το παντελόνι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ της μόδας. Είναι στυλ cargo, αλλά δεν είναι cargo, λέγεται parkuit, κάπως έτσι, σε αυτό το χακί χρώμα. Το πήρα στα 17, συγγνώμη, λέω πούδες, από 29 κάτι στα 17,99, τα 40%. Είναι αυτά, είναι αυτό. Αυτό το πήρα από το Pull & Bear. Αυτό είναι, σε χακί, γιατί τα φοράω και με βολεύει και στη δουλειά, αλλά γενικώς με βολεύουν αυτά τα παντελόνια. Είναι all time. Και πήρα και από το Μπέρσκα ένα ίδιο σε γκρι χρώμα, διαφορετικό είναι αυτό, στην ίδια τιμή και αυτό, στα 17,99. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα μαγαζιά, Ζάρα, Pull & Bear, Μπέρσκα, που είναι της ίδιας πολυεθνικής, της Index, που φαίνεται κάπως έτσι λέγεται, βάζουν σχεδόν όλα μαζί στα ίδια, στις ίδιες ποιότητες, στις ίδιες τιμές περίπου. Γι' αυτό τα πήρα.
Μ' αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζω. Αγόρασα ένα κολάν, να μην λείπει τα κολάν. Όχι, αλήθεια είναι η δουλειά μου, είμαι γυμνάστρια και τα χρειάζομαι. Αγόρασα ένα κολάν σε άσπρο χρώμα, off-white μάλλον, αλλά είναι διπλό και με βολεύει. Και για να πω την αλήθεια, αυτό δεν τα αγόρασα, μου το κάναν δώρο. Τέλος πάντων, για να μην λέω ότι τα αγόρασα και τα αγόρασα, από το ISO, μου το έκανε δώρο μια φίλη μου, μια πολύ καλή μου φίλη, από το ISO. Το έκανε 25,99, 26 ευρώ και αυτό δεν το αγόρασα εγώ, μου το έκανα τώρα. Έχει πάρα πολύ ωραία κολάν. Τα ωραιότερα κολάν θεωρώ σε τέτοιου τύπου ευρείας κατανάλωση που έχει κάποια συγκεκριμένη αθλητική μάρκα, θα έχουν το ISO και το H&M. Στο H&M όμως είναι δύσκολο ορισμένες φορές τα καλά να τα βρεις, δεν ανανεώνται, ενώ στο ISO έχει περισσότερα. Συνεχίζω. Είχα κολλήσει, έπρεπε να το πάρω αυτό το πράγμα, δεν γινότανε, είχα κολλήσει πάρα πολύ άσχημα. Ήθελα να αγοράσω ένα παντελόνι αρκετά φαρδί, το βλέπετε, χαλαρό. Σε αυτό το χρώμα, ούτε το σκούρο, ούτε το ανοιχτό, σε αυτή την πολύ μαλακή ποιότητα, αλλά γενικώς τα είχαν λίγο τσιμπημένα. Και εγώ το βρήκα από το Ζάρα, σε έκπτωση πάλι και αυτό. Γενικώς επιδιώκω να παίρνω πράγματα σε εκπτώσεις μου. Δεν ξέρω, τα ευχαριστιέμαι περισσότερο. Δεν θέλω να δίνω τόσο πολλά λεφτά. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο να μην θέλω να δίνω τόσο πολλά λεφτά στα ρούχα για την αναλώσιμα και πόσο μάλλον σε ευρείας κατανάλωσης. Και αυτό τα πήρα σε fast fashion μαγαζιά. Και αυτό το πήρα στα 19,59. Αν θυμάμαι καλά, από 35. Στα 20 ευρώ από 35. Denim collection. Τι είπα, Ζαρά. Συγγνώμη, από τον Μπέρσκα το πήρα. Συγγνώμη, λάθος. Από Μπέρσκα είναι αυτό. Δεν σας έλεγα Ζαρά, αν δεν έβρισκα εδώ. Δεν βλέπω γενικώς καθόλου. Είχα κολλήσει, το πήρα από το Ζαρά. Δεν το πήρα από το Ζαρά. Από τον Μπέρσκα. Πιστεύω ότι τα έχει ακόμα αυτά, αυτά δεν είναι, τα έχω πάρει τώρα τελευταία. Αν σας αρέσει αυτό το τύπο μαλακό και φαρδί το πατσάκι ίσιο μάλλον, φοριέται και με σανδαλάκι και με πλατφόρμα, φοριέται και με sneakers, με πάντα φοριέται. Αυτό το πήρα στα 19,59 από τον Bershka. Συνεχίζουμε τώρα. Τελευταία θα αφήσω το σύν. Πάμε να δούμε, να σας πω τι είχα πάρει, σας το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, τι πήρα, και πήρα από το Hondo. Από το Hondo, για άλλη μία φορά, πήρα αυτά τα υπέροχα πάτσις της Natura Siberica, πάτσις ματιών, στα 15 κάτι κάναμε, θα σας πω ακριβώς. Ορισμένες φορές έχουν και μια μικρότερη έκπτωση, αλλά μου φαίνεται ότι και αυτά λίγο ακριβή να είναι, ναι. Στα 15,38. Εγώ παίρνω αυτά που είναι με τα πεπτίδια και είναι κατάλληλα και για την ηλικία μου. Αυτά παίρνω. Συνέχισα και πήρα ένα μολύβι από τη Monrev σε τύπου στυλό που σας είπα δεν θα το έπαιρνα αν έβλεπα ότι, αν είχα δει πιο νωρίς ότι έχει το ίδιο το Lidl που σας το είπα. Δεν θα το έπαιρνα. Αλλά το πήρα. Και αυτό που θεωρείται ότι είναι και το πιο φτηνό είναι στα 4,90. Μαύρο στυλό. Με βολεύουν, σας έχω πει αυτά τα πράγματα. Τελικά πήρα και από το Lidl. Δεν πειράζει. Το μαύρο μολύβι να βρίσκεται. Και ουσιαστικά εγώ πήγα στο Hondo για να πάρω σε βριολής κάποια πράγματα. Να πάρω αυτό το balm που είναι πριν από το μακιγιάζ, το βάζεις για τα μάτια, γιατί εμένα τα μάτια έχουν μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν σε έκφρασε όλα τα υπόλοιπα. Το είχε με 30% έκπτωση, είναι το balm που βάζεις αφού βάλεις την κρεμούλα σου για να ενυδατώνει και να μην κάνεις τόσες πολλές γραμμές της εμπριολής. Και πήρα και την αναπλαστική
αυτό, συγγνώμη, θεωρείται ένα από τα viral προϊόντα της εμπριολής. Vegan, χωρίς parabens, χωρίς όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, parabens είναι στα σαμουάν. Vegan, τέλος πάντων, χωρίς να έχει δοκιμαστεί σε ζώα, όλα αυτά εμπριολής. Vegan. Και πήρε και την αναπλαστική κρέμα. Συνήθως έπαινα τη Σεπανθόλ και θέλω να τη δω τώρα πώς ακριβώς είναι και της εμπριολής. Και όλα αυτά μαζί είχαν 30% όπως είπα, σας είπα, έκπτωση. Το Balm το πήρα το stick στα από 25-10-7-53 και την αναπλαστική κρέμα 13-3 γύρω στα 9 ευρώ την κρέμα, την αναπλαστική, και γύρω στα 14 πήρα την, το Balm. Και όλα αυτά αφού φτάσανε 25 ευρώ, είχε δώρο, δεν ξέρω αν το έχει ακόμα, αυτό το υπέροχο πινέλο, σας το δείχνω κιόλας, τώρα το ανοίγω, αυτό το υπέροχο πινέλο, δεν τόσο μαλακή. Τριχούλα, αυτό το υπέροχο πινέλο. Αυτό το... ξεκινάει και το ρομπότ. Αυτό είναι το ρομπότ εδώ πέρα. Το ρομπότ. Θα κάνω και αυτό λίγο πιο πέρα. Και πρέπει να σκύβω. Αυτό το υπέροχο πινέλο. Με αυτή την υπέροχη της υπέροχης τριχούλας. Ήτανε δώρο. Με άνω των 25 ευρώ στο χόντο. Και τελειώνω για να μην σας κουράσω. Αλλά να ξέρετε ότι θα υπάρχει κι άλλο. Και άλλο, πάμε, και άλλο βίντεο με τα με Sinhol, γιατί δεν μου ήρθαν όλα μαζί. Και είπαμε, ξεκινάω. Είναι αυτή η μπλούζα, η oversized, σε αυτό το πορτοκαλί χρώμα με την κουκούλα, τη φοράω με κολάνα από κάτω, σε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό ανοιξιάτικο χρώμα. Αυτή συγκεκριμένα την πήρα σε νούμερο large, και είναι μισό λεπτάκι να πω στην εφαρμογή. Και αυτή είναι ακριβώς την πήρα στα 8.48 από 9.99. Με κάτι κουπόνια που είχα. Συνεχίζω στο ίδιο στυλ. Το ίδιο να πω. Πήρα και αυτή τη ρόζα, αλλά πιο κοντή. Αυτή έχει και τα... εδώ. Εξίσου καλοκαιρινό. Ρώμα. Και ένα ροζ απαλό. Μάλλον απαλό δεν το λες, το ροζ της Barbie. Αυτό, το ροζ ροζ ακριβώς. Αλλά μου αρέσει εμένα σε χρωματισμός. Πολύ. Αυτό το ροζ το κουφετί της Barbie. Αυτή την μπλούζα πάλι σε νούμερο large, την πήρα στα 6.79. Πήρα, και δεν ξέρω αν το έχετε δει αν με ακολουθείτε στο Instagram, αλλά αυτή δεν αντέξα τη φόρεσα. Τα άλλα δεν τα έχω φορέσει. Πήρα αυτό το υπέροχο φούτερ σε άσπρο μαύρο. Τρομερό φουτεράκι. All time. Τρομερό. Το έχω φορέσει αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φούτερ. Πάρα πολύ σε άσπρο μαύρο. Πάλι και αυτό σε νούμερο large στα 6.79. Και τέλος πήρα, αλλά δεν το έχω τώρα γιατί το έχω βάλει για πλήσιμο, το άσπρο γενικώς λερώνει πάρα πολύ εύκολα. Πήρα και αυτό το φούτεράκι, σας το δείχνω εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό. Το φούτερ το έχω πάρει και σε πορτοκαλί ξανά. Αυτό το πήρα συγκεκριμένα στα 5.10. Κλασικό άσπρο φουτεράκι στα 5.10. Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος του σημερινού μας βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσαν όλα αυτά που σας έδειξα. Ακολουθεί και άλλο haul γιατί περιμένω και ορισμένα άλλα πράγματα από το Shein. Εμένα να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω μια τάση κατανάλωσης γενικώς και μου αρέσουν να ψωνίζω και για μένα αλλά και για να σας τα δείχνω, το Shein με έχει βολέψει.
Δεν είναι όλα τέλεια τα πράγματα του, αλλά εγώ επειδή κάνω και ένα επάγγελμα που συνήθως είμαι εξωτερικά, αφήρονται τα πάντα, με βολεύουν πάρα πολύ αυτά όλα τα τύπου fast fashion brands, αν πω το Shein και όλα αυτά τα πράγματα. Και τέλος πάντων δεν θέλω να δίνω τόσο πολλά χρήματα που σε έδινα παλιά για κάποια ρούχα, μπορώ να δώσω αρκετά χρήματα για παπούτσια και για τσάντες ή και για μπουφάν μπορεί να μείνουν, αλλά για όλα αυτά που είναι αναλώσιμα δεν κάνω καλό στο περιβάλλον, το ξέρω, αλλά μ' αρέσουν αυτά τα τέτοιου τύπου εταιρείες. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού μας βίντεο. Αν σας άρεσαν όλα αυτά που φτιάχνω, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like, θα μου βοηθήσει πολύ, να πατάτε και το κουδουνάκι. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ.